Έχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Θέλω να ξεκινήσω από το πανελλαδικό επίπεδο, όπου ως προς τον εισερχόμενο τουρισμό, οφείλουμε να πούμε ότι παρατηρήθηκαν κάποιες αυξομοιώσεις της τουριστικής κίνησης από τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, τέτοιες όμως που η μία προσπαθούσε να αντισταθμίσει και να εξορροπήσει την άλλη. Θέλω να πω δηλαδή ότι οποιοδήποτε κρατασμοί, για παράδειγμα, παρουσιάστηκαν μέσω της σημαντικής μείωσης που εμφανίστηκε από τη ρωσική αγορά κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, που προσέγγισε ίσως και το 50% απώλειες από Ρώσους τουρίστες, μπόρεσαν κατά κάποιο τρόπο να αποσβεστούν σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο άλλων αγορών, όπως είναι αυτή η Αμερικανική και των Βαλκανίων φέτος. Πάντως, αυτό που θέλω να τονίσω σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ότι η ζημιά σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένη από άποψη εσόδων. Δηλαδή, παρατηρείται σύμφωνα με εκτιμήσεις όλων των παραγόντων του χώρου μία μείωση εσόδων που κυμαίνεται από 15 έως 30% στις περισσότερες περιοχές. Αλλά υπάρχουν και περιοχές όπου η μείωση εσόδων είναι πολύ υψηλότερη και κυρίως πρόκειται για περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εγχώρια αγορά, από τους Έλληνες. Όπως είναι για παράδειγμα η Λακωνία, όπως είναι η Αιδιψώς, όπως είναι η δική μας περιοχή Αρκαδία, αν και φέτος εμείς είχαμε κάποια θελητικά μηνύματα. Είναι γεγονός ότι τα απόνερα αυτής της φετινής τουριστικής περίοδου θα εμφανιστούν κυρίως το χειμώνα. Δηλαδή, όταν χιλιάδες επιχειρήσεις πλέον θα έχουν δυσκολία σημαντική να πληρώσουν λογαριασμούς ΔΕΗ και όταν επίσης χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό αλλά και σε επιχειρήσεις εστίασης θα δυσκολεύονται να συμπληρώσουν τα ένσημα προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ενεργείας. Τώρα, ο ελληνικός τουρισμός. Εγώ παραμένω πάντα, θέλω να μεταφέρω για ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γιατί ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζεται να διαθέτει πάρα πολλές εναλλακτικές γραμμές άμυνας και εκφράζω την αισιοδοξία μου ότι παρά τις πηγές που μετράμε, θα αρχίσει να αντιστρέφεται, θεωρώ, αυτή η εικόνα, η αρνητική εικόνα και στο εξωτερικό, οπότε πιστεύω να επιστρέψουμε πολύ σύντομα σε κάποια κανονικότητα. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι παρά το γεγονός ότι στον εισερχόμενο τουρισμό είχαμε κάποιες αυξομοιώσεις τουριστικής κίνησης και η μία αγορά αντιστάθμιζε την άλλη, φάνηκε ο τουρισμός ο δικός μας να μην είναι καθόλου προετοιμασμένος για το μεγάλο χτύπημα που δέχτηκε από τον εισερχόμενο τουρισμό, από την εγχώρια αγορά. Ο εσωτερικός τουρισμός παρουσιάζει μια εικόνα, θα έλεγα, θλιβερή, με ποσοστά κίνησης, μείωσης της κίνησης που σε κάποιες περιοχές προσεγγίζουν και το 60%. Γεγονός το οποίο θεωρείται αρκετά ικανό για να ρημώσουν πολλές τουριστικές περιοχές, αλλά παράλληλα να πληγούν σε σημαντικό βαθμό και επιχειρήσεις που τροφοδοτούν τις τουριστικές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτό που λέμε εφοδιαστική αλυσίδα του τουρισμού. Πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι υποστηριχτικές όπως τον τουρισμό, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική κίνηση και οι οποίες είναι γεγονός ότι πλήγησαν και αυτές. Τώρα στην. Περίπτωση του ιστορικού τουρισμού, η εικόνα βέβαια δεν είναι η ίδια παντού, διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. Στην Αρκαδία, στη δική μας περιοχή, θέλω να πω ότι στις παράκτητες περιοχές υπήρξε μια έντονη και δυναμική κινητικότητα, αλλά με λιγότερες εβδομάδες σε σχέση με το παρελθόν. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό φέτος και είναι ενθαρρυντικό ότι στην περιοχή μας, στις ορεινές περιοχές, παρόλο που οι ορεινές περιοχές έχουν την τιμητική τους κατά τη χειμερινή περίοδο, φέτος παρουσιάστηκε κατά το καλοκαίρι μια κινητικότητα. Και μάλιστα στη σύνθεση των επισκεπτών υπήρχε εισερχόμενος τουρισμός με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη γαλλική αγορά, από τη βρετανική αγορά, αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές παραδοσιακές αγοράς όπως είναι η Γερμανία και η Αυστρία. Τώρα, αν θέλαμε να επιστρέψουμε και σε κάποια ειδικότερα χαρακτηριστικά φέτος, αυτό που θα λέγαμε πολύ σύντομα είναι ότι υπήρξαν έντονοι, δηλαδή το αξίωμα ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου βουλιάζουν κάποιες περιοχές, αυτό ήταν γεγονός και φέτος. Έτσι, δηλαδή, σε πολλές περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Πελοπόννησο κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε στο Πορτοχέλη και στην Πύλο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως είναι οι Σποράδες, η Πάρος, η Τίνος, υπήρξε μια έντονη κινητικότητα. Βούλιαζε, δηλαδή, κατά την περίοδο του Αυγούστου, μια πολύ υψηλή, ίσως και 100% πληρότητα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό φετινό ήταν οι έντονες ακυρώσεις που υπήρξαν κυρίως από την πλευρά των Ελλήνων τουριστών, δηλαδή με την ανακοίνωση της τραπεζικής αργίας που είχαμε. Ακολούθησε μια καταιγίδα ακυρώσεων, όπου πολλοί Έλληνες παρατηριστές υπήρχαν περιοχές όπου οι ακυρώσεις φτάσανε και το 70% και ίσως και περισσότερο σε κάποιες άλλες περιοχές.
διασώθησαν μόνο οι κρατήσεις, θα λέγαμε, Ελλήνων και ξένων τουριστών, οι οποίες ή ήταν προεξοφλημένες ή τέλος πάντων είχαν δοθεί κάποιες προκαταβολές. Οι Έλληνες, παρά το γεγονός ότι πάντα χαρακτηρίζονται από απόφαση αγοραστική της τελευταίας στιγμής, τα τελευταία χρόνια μπορούμε να πούμε ότι έχουν αρχίσει να προγραμματίζουν τα ταξίδια τους. Είχαν ακολουθήσει δηλαδή έτσι, αυτή την οτροπία των κεντροευρωπαίων να κάνουν πολύ νωρίτερα κρατήσεις, αλλά φέτος, ειδικά φέτος, όταν ήρθε το πρόσφατο δημοψήφισμα για τα capital controls, δυστυχώς αναιρέθηκε αυτή η προσπάθεια και κατέληξαν και αυτοί σε αποφάσεις της τελευταίας στιγμής και μπορεί γι' αυτό εντοπίστηκε ξέρω, έτσι, μια κινητικότητα προβλάσεις των Ελλήνων κατά την περίοδο του Αυγούστου αποκλειστικά. Φέτος βέβαια πολύ νωρίς αποχώρησαν από πολλές τουριστικές περιοχές οι Έλληνες επισκέπτες, δηλαδή περίπου στις 17 Αυγούστου αλλά και σε κάποιες περιοχές στις 23 Αυγούστου θεωρώ ότι αποχώρησαν σχεδόν όλοι οι Έλληνες από τις τουριστικές περιοχές. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω τέλος κλείνοντας είναι ότι η χρυσή συνταγή είναι να μην εξαρτάται μια τουριστική περιοχή αποκλειστικά από Έλληνες ή από ξένους τουρίστες. Ένα τέτοιο παράδειγμα φέτος το είχαμε στις Σποράδες, όπου τον Ιούλιο που υπήρξε ιδιαίτερη μείωση από πλευράς των Ελλήνων τουριστών, αντιστάθμισε αυτή την εικόνα οι ξένοι επισκέπτες και τον Αύγουστο που υπήρξε έντονη κινητικότητα από τους Έλληνες, συνέχισε να έχει κίνηση η περιοχή. Το δε Σεπτέμβρη θα αναπληρώσουν το κενό αυτό και πάλι οι ξένοι επισκέπτες, αλλά όλα αυτά εξαρτώνται όπως αντιλαμβάνεστε από το γεγονός ότι στην περιοχή υπάρχει δυνατότητα αερομεταφορών και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα, διότι οι περιοχές, αν θέλουμε να μιλάμε για περιοχές που θα έχουν μια δυναμική περίοδο τουριστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν δυνατότητες αερομεταφερόμενων τουριστών, δηλαδή αεροδρόμιο. Και ένα τέτοιο αεροδρόμιο φυσικά υπενθυμίζω ότι είναι το αεροδρόμιο της Τρίπολης, το οποίο η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δεσμευτεί ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσει και είμαστε σε μια αναμονή για αυτό το θέμα. Κύριε Μαρινάκο, θεωρείτε ότι όποιες καμπάνιες γίνονται είτε από εσάς, είτε από τους Δήμους, είτε από τις περιφέρειες, είδαμε και στην περιοχή της Βόρειας Κοινωνίας, έγιναν κάποιες φιλοξενίες δημοσιογράφων, όλα αυτά θεωρείτε ότι τελικά απέδωσαν, αποδίδουν? Ή όπως για παράδειγμα, και αν μπορεί στην Αρκαδία να αναφερθούμε λίγο, γιατί ξεκινάει και η χειμερινή περίοδος και το μονοπάτι που έχει γίνει, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή πώς μπορούμε περισσότερο να προβάλλουμε την περιοχή και αν αυτό θα βοηθήσει? Οι ενέργειες που γίνονται μέχρι τώρα, υπάρχουν πολλές από τις ενέργειες αυτές οι οποίες είναι εξαιρετικές. Αναφερθήκατε στο μονοπάτι, το οποίο είναι μια εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται και μάλιστα τις μέρες αυτές προβάλλονται ακριβώς στη Γερμανία. Είναι εξαιρετικές προσπάθειες. Θεωρώ όμως ότι όλες αυτές οι προσπάθειες θα απέδιδαν τα μέγιστα εάν αποτελούσαν μέρος ενός συνολικότερου σχεδίου τουριστικής προβολής της περιοχής, ώστε να υπάρχουν στοχευμένες ενέργειες και βεβαίως στοχευμένες αγορές. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλες αυτές οι ενέργειες, είτε αυτές που γίνονται με πρωτοβουλία των φορέων των δικών μας, είτε αυτές που γίνονται με πρωτοβουλία των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπράξουμε όλοι μαζί, ώστε να μπορέσουμε από κοινού να κάνουμε ένα κοινό σχεδιασμό, ένα σχέδιο marketing και ένα σχέδιο τουριστικής προβολής και προώθησης της περιοχής, ώστε να μπορούμε να έχουμε σημαντικότερα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μπορεί να αποφέρουν οι ενέργειες αυτές αποσπασματικά.